εσείς αθλήτριες. Η Παρασκευή Καστρίτη του Πανελληνίου, γεννημένη το 1969, με καλύτερη επίδοση πέρσι 2 ώρες 52.50. Η Παναγιώτα Νικολακοπούλου του Πέλο Παπατρών, γεννημένη το 1964, με περσινή επίδοση 2 ώρες 58.26. Η Μαρία Πολίζου, γεννημένη το 1968, αθλήτρια του Πανελληνίου, η καλύτερη από τις 5 αθλήτριες της ελληνικής ομάδας, με ατομική επίδοση 2 ώρες 37.03, την οποία είχε πετύχει το 1989. Ακόμη μετέχει η Μαρία Ψαθά, γεννημένη το 1974, του Εβοϊκού, με 3 ώρες 15.23 ατομική επίδοση στον, περσινή επίδοση στο Μαραθώνιο, και η Σοφία Σωτηριάδου του Ηρακλή Θεσσαλονίκης, γεννημένη το 1969. Είναι οι κοπέλες, οι 5 κοπέλες οι οποίες θα προσπαθήσουν για την καλύτερη δυνατή εμφάνιση σε αυτή την διοργάνωση. Σε μια διοργάνωση στην οποία στο παρελθόν υπήρχε, όχι πάντα, αλλά μόνο μία φορά ελληνική, μάλλον μόνο 2 φορές ελληνική συμμετοχή, το 1900, στις γυναίκες βέβαια πάντα, το 1985 στην Χειροσίμα, όταν η Γεωργία Παπαναστασίου είχε τερματίσει 77η με χρόνο 3 ώρες 7 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα, και το 1993 στο Σαν Σεμπαστιάν, όταν η Μαρία Πολίζου ήταν 45η με 2 ώρες 47 λεπτά και 14 δευτερόλεπτα. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε σιγά σιγά αρκετά στοιχεία για να μπορέσετε να παρακολουθήσετε τόσο από την καθαρά αγωνιστική άποψη τον αγώνα, αλλά φυσικά και να δείτε βήμα-βήμα την κλασική διαδρομή, τις τοποθεσίες από τις οποίες θα περάσουν οι αθλήτριες και οι αθλητές που αγωνίζονται σήμερα σε αυτό το 6ο Παγκόσμιο Κύπελο Μαραθωνίου, αλλά και να δείτε και τις δυσκολίες που παρουσιάζει η διαδρομή, η οποία είναι λογικά η δυσκολότερη διαδρομή μαραθωνίου. Γι' αυτό το λόγο, και για όσους ίσως δεν είναι από κοντά φίλοι του Στίβου, θα μπορούσαμε να πούμε ότι αξίζει, προλαβαίνετε και τώρα να βρεθείτε σε κάποιο σημείο της διαδρομής, για να δείτε τι σημαίνει ένας αγώνας 42.195 μέτρων, αλλά και τι ομορφιά μπορεί να δώσει αυτή η κούρσα πάνω στον δημόσιο δρόμο. Μια κούρσα που, όπως είπα, είναι και η δυσκολότερη, εφόσον στο εξωτερικό τις περισσότερες φορές οι διαδρομές τις οποίες διεξάγονται οι αγώνες του μαραθωνίου είναι σαφώς με πολύ λιγότερες δυσκολίες από πλευράς υψομετρικών διαφορών. Θα λέγαμε ότι οι διοργανωτές των αγώνων φτιάχνουν τις κούρσες σε διαδρομές που να μην είναι εξαιρετικά δύσκολες, ούτως ώστε οι αθλητές, οι οποίοι σε αυτό το αγώνισμα συνήθως φτάνουν στα όρια τους, ο ανθρώπινος οργανισμός φτάνει στα όρια του, να μην συναντούν τόσο μεγάλες δυσκολίες και να σημειώνουν το κυριότερο καλές επιδόσεις. Η Γαλλίδα Ισαμπέλ Κουλιό είναι στην πρώτη θέση πάντα, η αθλήτρια που είναι 33 ετών, με αρκετές επιτυχίες στο παρελθόν. Βέβαια είναι πολύ νωρίς ακόμα, στο μαραθώνιο κανείς δεν μπορεί να πει ότι εκείνος που ξεκινάει καλά θα είναι αυτός που θα τερματίσει και πρώτος στο τέλος. Υπάρχουν πολλές παγίδες, παγίδες εντός εισαγωγικών, κατά τη διάρκεια της διαδρομής. Οι αθλητές και οι αθλήτριες, στην περίπτωσή μας οι αθλήτριες, θα αλλάξουν θέσεις πολλές φορές στη διάρκεια του αγώνα. Ο μαραθώνιος της Αθήνας έχει το καλό, αν το πούμε έτσι, ότι στα πρώτα 10-15 χιλιόμετρα είναι σε ευθεία με τη θάλασσα, στο επίπεδο της θάλασσας, δεν έχει ούτε ανηφόρες ούτε κατηφόρες. Από το 17 χιλιόμετρο και μετά αρχίζουν τα δύσκολα. Ήδη, Νίκο, έδωσες τα πρώτα στοιχεία όσον αφορά τη μορφολογία της διαδρομής. Όντως, μέχρι το σημείο της Αγίας Μαρίνας, μέχρι τον Άγιο Ανδρέα, ίσως για να είναι και πιο κατανοητό για τους ακροατές μας και για αυτούς που ξέρουν βέβαια τη διαδρομή ή τις περιοχές, δεν υπάρχει ψωμετρική διαφορά στο δρόμο, είναι πολύ καλή η διαδρομή.
Εκεί μετά τον Άγιο Ανδρέα και προς τη διασταύρωση της Λεωφόρου Μαραθώνος με το δρόμο που οδηγεί προς τη Ραφίνα και λίγο μετά υπάρχουν οι πρώτες κατηφόρες και ανηφόρες. Είναι ένα πρώτο κριτήριο για τους αθλητές να δουν αν πηγαίνουν καλά. Και σταδιακά ανεβαίνοντας προς το Πικέρμι, την Μπαλίνη και προς το Σταυρό είναι η μεγαλύτερη ψωμετρική διαφορά, περίπου προς το 32ο-33ο χιλιόμετρο. Μπράβο, εκεί λένε ότι πραγματικά οι δρομείς τραβούν το Σταυρό του Μαρτυρίου. Ακριβώς. Αν κάποιος καταφέρει να πάει καλά εκεί σε αυτό το διάστημα της κούρσας, τότε μετά που αρχίζει η κατηφόρα, δηλαδή μετά του Παπάγου, τα πράγματα θα είναι πολύ πιο εύκολα. Θυμάμαι στα πρώτα χρόνια της δημοσιογραφικής μου δουλειάς, συζητώντας με τον αείμνηστο Στέλιο Κυριακίδη αλλά και με άλλους μεγάλους μαραθωνοδρόμους μας όπως ο Βασίλης Μαυραπόστολος, ο Θανάσης Ραγάζος και άλλοι, που μου έλεγαν ότι δεν πρέπει κανείς να κάνει καμία κρίση στο μαραθώνιο της Αθήνας ακόμα και μέχρι το 32ο-33ο χιλιόμετρο, εάν βλέπει κάποιον αθλητή ή αθλήτρια να προηγείται ακόμα και με ένα ή και με δύο χιλιόμετρα. Εάν δεν φτάσει κάποιος αθλητής στο χολαργό, θα λέγαμε ότι δεν μπορεί να πιστεύει ότι έχει φτάσει προς να διεκδικεί τη νίκη ή τα μετάλλια. Θα λέγαμε ότι στο μαραθώνιο, Γιάννη, όπως ξέρεις πάρα πολύ καλά, εκείνος που υπάρχει πολλές φορές κερδίζει, εκείνος που έχει τις περισσότερες δυνάμεις στο τέλος. Έχουμε δει κούρσες όπως στη Στουτγκάρδη πριν από 2 χρόνια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, όπου κάποιος από τους αθλητές που ήταν 5ος, 6ος, 7ος ή 15ος κατάφερε στο τέλος να περάσει μπροστά και να πάρει την νίκη. Να πάμε όμως στην Αγία Παρασκευή για διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγο πάλι μαζί. Θα μείνουμε όμως λίγο εδώ στο στάδιο, για τα διαφημιστικά θα τα παρακολουθήσετε λίγο αργότερα. Για ποιο λόγο? Για να θυμηθούμε τις μεγάλες κούρσες που έχουν γίνει σε αυτή τη διαδρομή. Το 1969, στους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες τότε, είχαν τρέξει στην κλασική διαδρομή πολύ μεγάλοι αθλητές. Και το 1982, επίσης με την ευκαιρία των Πανευρωπαϊκών, είχαμε στην Αθήνα μεγάλες αθλητές. Τότε μάλιστα έγινε για πρώτη φορά και ο μαραθώνιος των γυναικών είχε μπει για πρώτη φορά στο πρόγραμμα των Πανευρωπαϊκών. Πάμε λοιπόν, 69 και 82. Παρακολουθούμε στιγμιότυπα από έναν αγώνα που κι αυτός είχε γράψει πραγματικά ιστορία. Έγινε το 1969 πάλι στην κλασική διαδρομή και ήταν για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που είχε γίνει τότε στο στάδιο Καραϊσκάκη. Αυτός είναι ο Βρετανός Χιλ, ο οποίος τότε είχε ξεχωρίσει από την αρχή, θα λέγαμε, ήταν μέσα στους αθλητές που οδήγησαν την κούρσα, μια κούρσα που πραγματικά ήταν εντυπωσιακή, καθώς υπήρχε η αναμέτρηση του Ρόναλντ Χιλ με έναν από τα μεγαλύτερα ονόματα του στίβου, τον Βέλγο Γκαστόν Ρούλαντς. Ακόμη μεγάλο ρόλο στην κούρσα είχαν διαδραματίσει ο Βρετανός James Alder, ο Γερμανός Γιούργεν Μπούς και ο Τούρκος Ισμαήλ Αξάι. Είχαν δώσει μια μάχη για πάρα πολλά χιλιόμετρα δίπλα-δίπλα ο Χιλ με τον Ρούλαντς. Αφού κατάφεραν μετά από κάποιο σημείο προς τα τελευταία χιλιόμετρα της διαδρομής να αποσπαστούν από τον Βρετανό Άλντερ, τον Γερμανό Μπούς
και τον Τούρκο Αξάη, ο οποίος εκείνη την εποχή θεωρείται ένας από τους αθλητές που θα μπορούσαν να πάρουν την νίκη. Και μετά το 1982 ήταν η μονομαχία του Ολλανδού Νίμπορ με τον Βέλγο Άρμαν Πάρμεντιέ και τον συμπατριώτη του τον Κάρελ Λίσμοντ στην κούρσα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που έγινε στο Ολυμπιακό Στάδιο το 1982. Ο Ολλανδός Νίμπορ, τον βλέπουμε εδώ, ήταν τότε νικητής με 2 ώρες 15-16 επίσημο χρόνο, κερδίζοντας με μικρή διαφορά για έναν μαραθώνιο τον Βέλγο Άρμαν Πάρμεντιέ με 2 ώρες